Εφιαλτικές είναι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη αλλά και στην Δυτική Ελλάδα. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και δηλώνουν πως αν δεν πάρθουν άμεσα μέτρα, οι επιπτώσεις θα είναι τραγικές. Για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια έχουμε αύξηση της κεραυνικής δραστηριότητας. Την Τρίτη, το Σύστημα Καταγραφής Κεραυνών ZEVS του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών κατέγραψε πάνω από 10.500 κεραυνούς, αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Δεν είναι εφεύρημα κάποιων επιστημόνων. Ούτε σήμα κινδύνου για ένα απότερο μέλλον. Απλά συμβαίνει τώρα. Μόλις τις προηγούμενες μέρες είχαμε τροπικές καταιγίδες στο Τέξας, φωνικές πυρκαγιές στην Ινδονησία, καταστατικές πλημμύρες στην Καμπότζη. Ο κατάλογος διευρύνεται μέρα με τη μέρα, ώρα την ώρα. Σύμφωνα με τον Γιώργο Βασιλακόπουλο, μέλος ΕΚΙΠΑ, στα επόμενα χρόνια και μέχρι το 2030 αναμένεται να εξαφανιστούν 30 με 50 μέτρα ακτής από τις παραλιακές περιοχές της πόλης, όπως τα Βραχνέικα, το Μονοδέντρι, Ροήτικα και Ρίο. Επίσης, άκρως ανησυχητικά είναι και τα προβλεπόμενα από τους επιστήμονες για την αύξηση των πυρκαγιών. Η ειδική διάσκεψη του ΟΗΕ για το κλίμα, που έγινε πριν 2 μέρες στη Νέα Υόρκη, με φόντο τις μαζικές κινητοποιήσεις για την κλιματική κρίση, κατέληξε σε κάποιες θετικές προτάσεις για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Όπως για παράδειγμα ότι 66 χώρες προσχωρούν στον στόχο για μηδενικές εκπομπές άνθρακα μέχρι το 2050. Προκύπτει όμως το ερώτημα αν αυτές οι προτάσεις είναι επαρκείς για να αντιστρέψουν πραγματικά αυτή την αδιέξοδη πορεία. Συλλογικότητες και φορείς της Πάτρας ενώνουν τις φωνές τους στην παγκόσμια μαζική κινητοποίηση και καλούν όλους τους πατρινούς στην πλατεία Γεωργίου την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου στις 7 το απόγευμα για να σταλεί και από την Αχαϊκή Πρωτεύουσα το μήνυμα να πάρθουν ριζικά μέτρα τώρα. Την Παρασκευή το σύνθημά μας θα είναι το εξής. Αλλάξτε πολιτική, όχι το κλίμα. Είναι δύσκολος ο αγώνας και δυστυχώς οι αντίπαλοι πολύ δύσκολοι. Γι' αυτό δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού και κανένα περιθώριο αδράνειας. Για να αλλάξουμε όμως το σύστημα, πρέπει να αλλάξουμε πρώτα εμείς. Πρέπει να αλλάξουμε το δικό μας τρόπο ζωής, να αλλάξουμε το καταναλωτικό μας μοντέλο. Τα μέλη 10 συλλογικοτήτων που διοργανώνουν την κινητοποίηση καλούν όλους τους πατρινούς να δώσουν το παρόν στη διαδήλωση για ένα καλύτερο μέλλον.